Στη Γαλλία τώρα, στην τελική ευθεία για το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, πάμε να συνδεθούμε με τον απεσταλμένο μας στο Παρίσι, Αντώνη Ατζολέτο, για να μας μεταφέρει, Αντώνη, όλες τις τελευταίες κινήσεις των δύο μονομάχων. Τελευταίες ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες, όπως καταλαβαίνεις, βασικό θέμα συζήτηση εδώ οι εκλογές, η Κυριακή, στα μέσα ενημέρωση, στις εφημερίδες. Η Le Figaro σήμερα μιλάει για τους δύο μονομάχους που δίνουν τις τελευταίες τους δυνάμεις, όπως λέει, και μιλάει για τους αναποφάσεις τους, όπου στρέφουν και οι δύο το βλέμμα τους. Όσον αφορά τον Εμμανουέλ Μακρόν, σήμερα έδωσε μια ραδιοφωνική συνέντευξη. Εκεί είπε πως σκοπεύει να δώσει αύξηση στους εκπαιδευτικούς 10% αν επανεκλεγεί, θέλοντας να πλησιάσει πιο πολύ τον κόσμο. Είπε όχι σε δημοψήφισμα για τη σύνταξη στα 65 έτη. Θυμίζουμε πως η Λεπέν έχει κατεβάσει πολύ τον πήχη και παραδέχτηκε ότι η Λεπέν πήγε με ένα κύμα οργής, το οποίο τελικά, μέσω του οποίου προσπάθησε να πάρει την εξουσία από τον Μακρόν. Στρέφει το βλέμμα του Μακρόν προς το Μελασόν. Δεν είναι τυχαίο ότι χτες βρέθηκε σε περιοχή που ο αριστερός υποψήφιος συγκέντρωσε περί το 60% στον πρώτο γύρο. Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι έχει αποκτήσει ένα σταθερό προβάδισμα Μάρκο, γιατί υπάρχει μια τελευταία δημοσκόπηση που τον δείχνει ίσως στο υψηλότερο σημείο. Είναι περίπου στο 57%. Φαίνεται πως διατηρεί μια απόσταση με τη Λεπέν γύρω στις 10 μονάδες, με τα περιθώρια πάντα του στατιστικού λάθους. Και αυτή η δημοσκόπηση δίνει ότι η συμμετοχή στις γαλλικές εκλογές την Κυριακή προβλέπεται να είναι κοντά στο 72%. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κορυφώνονται οι προεκλογικές εκστρατείες Μακρόν Λεπέν λίγο πριν από τις κάλπες της Κυριακής. Παραμένουμε στη Γαλλία. Πάμε να συνδεθούμε με τον Γιάννη Παλαιολόγο. Γιάννη, βρίσκεσαι σε προεκλογική συγκέντρωση της Λεπέν. Καλό μεσημέρι από το Μπέρξουρ, από την περιφέρεια του Παντεκαλέ, πάνω στον Ατλαντικό ωκεανό. Ναι, ήταν όχι ακριβώς συγκέντρωση, είναι οι τελευταίες επισκέψεις της κυρίας Λεπέν την τελευταία μέρα της εκστρατείας σήμερα. Από αύριο δεν επιτρέπεται πλέον να γίνονται προεκλογικές συγκεντρώσεις και συναντήσεις. Βρισκόμαστε εδώ σε ένα ιατρικό κέντρο το οποίο επισκέφθηκε πριν λίγο η υποψήφια της σκληροπυρηνικής δεξιάς. Σε ομιλία της χθες στην περιοχή που είναι ένα οχυρό για αυτήν, στον πρώτο γύρο πήρε 39% των ψήφων έναντι 25% για τον κύριο Μακρόν. Μιλώντας λοιπόν χθες στο Αράς, η κυρία Λεπέν είπε ότι ο κύριος Μακρόν έδειξε μια αλαζονία χωρίς όρια στο debate που έγινε προχθές, ότι σηκώνει τους ώμους του με αδιαφορία όσον αφορά την απώλεια της αγοραστικής δύναμης και την έξαρση της μετανάστευσης στη χώρα επί των ημερών του, και δήλωσε ότι το δικό της πρόγραμμα είναι ικανό να φέρει τις λύσεις που χρειάζεται η Γαλλία. Από ό,τι φαίνεται όμως, όπως είπε και ο Αντώνης, δεν θα καταφέρει να κερδίσει την Κυριακή. Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο μονομάχων. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη.